Μια από τις πιο τρενταχτές σαπάτες σε βάρος ηλικιωμένου και μια λία μαμούθ που πέταξε από τον μπαλκόνι και έφτασε στα χέρια επιτίδιων. Ο λόγος για μια υπόθεση που διερευνά η αστυνομία των Χανίων με πρωταγωνιστή έναν 96χρονο που πίστηκε να δώσει 80.000 ευρώ για να σώσει την κόρη του. Το θύμα φέρεται να κατήγγειλε ότι χθες δέχτηκε τηλεφώνημα από ένα γιατρό που υποστήριξε ότι η κόρη του ενεπλάκησε σοβαρό τροχαίο και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργείο ύψους 80.000 ευρώ. Ο δράστης με συνεργό τον καθοδήγησε να πετάξει μία σακούλα με τα χρήματα από τον μπαλκόνι του σπιτιού του στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο ηλικιωμένος, πανικόβλητος για τη ζωή της κόρης του, φαίνεται να πίστεψε την καλοσχεδιασμένη απάτη και ακολούθησε τις οδηγίες των απατεώνων. Μάζεψε όσα χρήματα έχει και πέταξε από τον μπαλκόνι του μια νάιλον σακούλα με το ποσό των 80.000 ευρώ. Ο ένας εκ των δραστών την πήρε και έγινε καπνός. Δυστυχώς, η εν λόγω απάτη είναι μια από τις πολλές που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα. Με φόντο τη σωρία περιστατικών, η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωσης ώστε η τρίτη ηλικία να οπλιστεί με την κατάλληλη πληροφόρηση. Ένας νέος κύκλος δράσεων έχει ξεκινήσει σήμερα από το Μυλοπόταμο και εστιάζει σε καπί και σε άλλες δομές ηλικιωμένων. Ναι, συχνά έρχονται στην υπηρεσία μας, διότι συχνά ενοχλούνται τηλεφωνικά κυρίως και τους αναφέρεται ότι τα παιδιά τους έχουν πέσει θύματα τροχαίου. Να το απομυθοποιήσουμε έτσι. Δεν χρειάζεται να σας τρομάζει, να σας αφορεί. Είναι κάτι που δεν ξέρετε, κάτι που δεν ξέρετε και το κάνετε. Είναι απλά πράγματα. Είναι κάτι αυτό που αισθάνεστε καλά ότι μπορείτε να κάνετε. Που ακούμε δυστυχώς τον τελευταίο καιρό και όχι μόνο, ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων, κυρίως από επιτίδιους. Καλό είναι να ακούσουν και από κάποιους ειδικούς κάποια πράγματα, ίσως να γίνουν πιο πιστευτά όλα αυτά που ακούμε κατά καιρούς. Την ίδια ώρα υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου πολίτες κατάλαβαν στο παραένα ότι πρόκειται για μια πλεκτάνη που έχει στηθεί σε βάρος τους. Την δική της εμπειρία περιγράφει μια ηλικιωμένη, η οποία ήταν ένα από τα υποψήφια θύματα. Πένα χτύπησε το τηλέφωνο μια μέρα, το κινητό μου, γύρω στις 2. Λέω παρακαλώ, μου λένε, είμαι από το γραφείο του κυρίου Στεφανάκη, του λογιστή. Ο Δημήτρης είμαι. Κάποια επιδότηση λέει, θα πάρετε, ξέρω εγώ. Να του δώσω τον αριθμό της κάρτας για να μου βάλουν τα λεφτά που θα πάρω. Εγώ όμως αμέσως, δεν ξέρω, στρόφαρα εκείνη τη στιγμή και του λέω, σε παρακαλώ, δώσε μου τη Μαρία μέσα από το γραφείο. Λέει, δεν είναι εδώ. Λέω, τον Νίκο. Λέει, δεν είναι ούτε ο Νίκος, έχει πάει κάπου. Καλά, θα την πάρω εγώ τηλέφωνο. Μόλις του είπα θα την πάρω τηλέφωνο τη Μαρία, μου το κλείσε. Αντίστοιχες δράσεις ενημέρωσης θα πραγματοποιηθούν από την Ελλάς σε όλο το νησί. Την ίδια ώρα οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα, εξετάζοντας και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, προκειμένου να ανακαλύψουν τους επιτίδιους.